Θα συνδεθούμε, τα είχαμε ξαναπεί, με τον Κωνσταντίνο Ανδρεαδάκη, φοιτητής λογιστικής βέβαια, ένας δραστήριος νέος. Αγαπά και την επιστήμη του βέβαια και την πολιτική, ιδιαίτερα δραστήριος, αλλά βέβαια και την τέχνη και τον πολιτισμό. Πώς παρουσιάζουμε το θέμα, είναι ο Ανογιαννός. Εγώ αυτό έχω να πω και θα συμφωνήσει και ο Κωνσταντίνος, μιλάμε και στον Ενικό, ο οποίος συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της τελετής λήξης της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Βλέπουμε εδώ μια χαρακτηριστική φωτογραφία, είναι στο Βήμα, συνομιλεί, τοποθετείται μάλλον και εδώ συνομιλεί με τον Εμμάνουελ Μακρόν. Δεν είναι λίγο, δεν είναι και λίγο να το έχει πετύχει κάποιος το συγκεκριμένο να συνομιλήσει, να βρει το χρόνο, να αποκτήσει κοινά σημεία ενδιαφέροντος και να αναπτύξει μια συζήτηση με τον Γάλλο πρόεδρο. Και μάλιστα με καταγωγή από την Κρήτη και από τα Νόγια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Ανδρεαδάκη. Να τον καλησπερίσω. Κωνσταντίνε, τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Τα είχαμε πει πριν από ένα δίμηνο περίπου. Είχαμε αναλύσει γενικά τις δραστηριότητές σου. Είχαμε αναφερθεί και στην θέση που έχεις και είχες αναφορικά με την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ωστόσο, εδώ τα δεδομένα αλλάζουν και μάλιστα μας κάνεις και υπερήφανους, καθώς είχες μία συνάντηση μεταξύ άλλων με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως. Με τίμησε το συνιστόσα των επιτρόπων, η οποία προσωπώ και εγώ, ως Ευρωπαίος Επίτροπος Συνιστόσα των Πολιτών, να είμαι εκπρόσωπός τους την 9η Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης, στην Ολομέλεια Παύλα, εκδήλωση η οποία έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, του Προέδρου της Γαλλίας, της Ρομπέρτα Μετσόλα, της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της Κομισιόν. Μάλιστα, λοιπόν, θέλω λίγο να εστιάσουμε στην επαφή που είχες και στη συνομιλία και στις λέξεις που ανταλλάξατε με τον Γάλλο Πρόεδρο. Για πες μας λίγο, κάποιες λεπτομέρειες, ίσως και παρασκηνιακές, που δεν έχουν προκύψει ακόμα. Κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο μου είχε μείνει, είναι όταν τελείωσα την ομιλία μου, πέρασα να χαιρετήσω την αξιότιμη κυρία φον ντερ Λάιεν, τη Ρομπέρτα Μετσόλα, τον πρόεδρο Μακρόν και τον Αντώνιο Κώστα, πρωθυπουργό της Πορτογαλίας. Λοιπόν, όταν πέρασα να χαιρετήσω την Ρομπέρτα Μετσόλα, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μου είπε σε άπτεστα ελληνικά, που δεν το περίμενα, τη φράση «ευχαριστώ πολύ», σε άπτεστα ελληνικά. Κάτι που με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Εν συνεχεία με τον πρόεδρο Μακρόν είχα την ευκαιρία να μιλήσω, όπως είπες. Μιλήσαμε για θέματα της διάσκεψης, για θέματα επικαιρότητας και του ανέλησα, εν πάση περιπτώσει, τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε στα working group και στις ολομέλειες για να φτάσουμε στην ημέρα της 9ης Μαΐου. Και κάτι το οποίο συνέβη, ας πούμε, έτσι, μακριά από τις κάμερες, όταν έκλεισαν οι κάμερες, ας πούμε, και ήμασταν στο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία κυρία, η οποία είναι μέλος της Ολομέλειας, έφερε κοντά μας το 9 μηνών παιδί της. Αμέσως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το πήρε στην αγκαλιά της και εκείνη την ώρα μιλούσαμε με τον Εμμανουέλ Μακρόν και κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών το έφερε δίπλα μας το παιδί και παίζαμε εντός εισαγωγικών με το παιδί μαζί με τον πρόεδρο. Και μάλιστα χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή και μου είπε ότι αυτό το παιδί, μου λέει, είναι το μέλλον και έχει και πολύ ωραία μάτια. Αυτό είναι, μου λέει, το μέλλον. Μάλιστα, και έχει και μια ιδιαίτερη σχέση και με τη χώρα μας ο Γάλλος πρόεδρος, η αλήθεια είναι. Έχει εκφράσει έτσι τα συναισθήματά του, τα αισθήματά του, τις καλές προθέσεις που ο ίδιος λέει, βέβαια, και τοποθετείται για την χώρα μας. Έχει τοποθετηθεί ανοιχτά, πιστεύω, υπέρ των δικαιωμάτων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, κυρίως της Ελλάδας. Κανονικά τώρα έπρεπε να υπάρχει και πρόσκληση στα Νόγια γενικά να επισκεφθεί εδώ την Κρήτη. Δεν ξέρω αν μπήκες διαδικασία λίγο έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου να πεις κάτι τέτοιο. Θα γίνει. Μεταξύ σοβαρού και αστείου ίσως πρέπει να γίνει μια επίσημη πρόταση στους τρεις αρμόδιους των θεσμικών οργάνων να επισκεφτούν τα Νόγια. Μα έπρεπε να το κάνεις. Αυτό το τέτα τέτα ελάχιστα έχουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν.
Ελπίζω οι συγχωριανοί μου να με συγχωρέσουν, αλλά δεσμεύομαι να γίνει. Την επόμενη φορά. τα σχέδια για το επόμενο διάστημα. Για να πούμε λοιπόν για αυτά. Τι έχουμε. Τα σχέδια για το επόμενο διάστημα είναι να παρακολουθούμε την πορεία της εργασίας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βεβαίως, αφού πιάσαμε αυτό το θέμα, την πορεία των συστάσεών μας. Έχουμε δέσμευση από την Κομισιόν και χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις προτάσεις και για το πώς θα επεξεργαστούν από τα αρμόδια όργανα. Εγώ συνεχίζω τώρα, βρίσκομαι αυτή την περίοδο επιτέλους στην Κρήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα και κοιτάζω να το απολαύσω. Να παίξουμε τη μουσική, ακριβώς, την γύρα μας. Έχουμε και τη μουσική. Έχουμε και τη μουσική. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ξεχωριστό το θέμα και ένα θέμα συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Εγώ θα πω ότι έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας, η αλήθεια είναι. Και συνεντεύξεις σου και τοποθετήσεις σου. Δίπλα από αυτή τη συνάντηση ακούγεται και η Κρήτη, ακούγονται και τα Νόγια. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Πέρα από την προσωπική σου επιτυχία, μέσα από το ρόλο σου στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου κάθε φορά να βγαίνω στο κριτικό κανάλι και να συμμετέχω. Δεν έχουν άλλες συνεντεύξεις για μένα. Πρώτον και κύρια η Κρήτη και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Λοιπόν,